Μιλάτε λίγο, σα παρακαλώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, εντάξει. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε σε 2 λεπτά από τώρα. Όχι. Να το κάνουμε λίγο παραπάνω, γιατί περιμένω να δω την απάντηση αν είμαστε live. Έχει ένα θεματάκι. Πόση ώρα θέλει να περιμένω το τεχνικό τώρα να θέλω να πει. 1, 2, 3 λεπτά. Σε 2 είπαμε, σε 3 μας πει. Άντε, κάτω 3. Τι γίνεται, παιδιά. Δεν σα φέρνει ο Σιμπακού για να βάλει ένα στην Αθήνα. Μπορούσε. Νίκο, πού το θες αυτό?
τέτοιο παίκτη. Η κάμερα γράφει, τι κάνουμε, ξεκινάμε. Μισό λεπτάκι, πάλι. Όχι, περιμένω. Οκ, για. Ξεκινάμε έτσι, το γράφουμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου λίγο τότε. Ωραία, μισό λεπτάκι, δώστε μου λίγο τότε. Πώς μάθεις, πάει. Ναι, στον πάλι. Σταμάτα τώρα. Καλώς απόγευμα. Είναι η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την ΕΦΣΥ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Χωρίς φυσική παρουσία δημοσιογράφων και η σημερινή συνέντευξη τύπου. Οι δημοσιογράφοι θα την παρακολουθήσουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και θα μπορούν από εκεί να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Η διαδικασία λίγο πολύ γνωστή. Παρακαλώ να ανοίγετε το μικρόφωνο σας, να ζητάτε το λόγο και αφού μας ενημερώσετε για το μέσο που εκπροσωπείτε, να υποβάλλετε το ερώτημα αρχικώς στον Ανδρέα Μπουχαλάκη που είναι στη διάθεσή σας και συνεχεία κοντά μας θα είναι ο προπονητής μας, ο κύριος Πέδρο Μαρτίνς. Χώσια Αλβενές, Ολυμπιακός Ταραχτάν που μισό αχιμπαϊά, Σάμπα Χοϊνούν, UEFA Champions League, Ιτσιντή, Τέσνιχάτ, Μερχελασινέ, Ολυμπιακός Βενεχτσί. Για το πρώτο ερώτημα, παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Σας ακούμε. Αν θέλετε να υποβάλλετε ερώτημα, ανοίξτε το μικρόφωνο σας και μιλήστε. Κύριε Χριστοφιδέλης, από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ωραία, καλησπέρα και στον Ανδρέα και καλή αρχή να ευχηθούμε και στον Ολυμπιακό, το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Για τον κύριο Μπουχαλάκη η ερώτηση είναι ότι έχει ζήσει αυτή τη διαδικασία των προκριματικών αγώνων στην Ευρώπη μέσω του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μας πει σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, ο ίδιος, οι συμπαίκτες του, αν είναι απόλυτα έτοιμοι, αν είναι στο επίπεδο που οι ίδιοι είχαν υπολογίσει ότι θα είναι αυτό το διάστημα και ποιο είναι η στόχη και τι σου έχει πει ο προπονητής εν ώψη της πρώτης αναμέτρησης. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε πολύ. Όπως ξέρουμε, η συγκεκριμένη περίοδος για όλους τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για τις δικιάς μας ομάδας, είναι λίγο ιδιαίτερη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι παιχνίδι με το παιχνίδι και όσο το δυνατόν καλύτερα βρίσκουμε ρυθμό μέσα από αγωνιστικά λεπτά, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Οπότε θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές που θα έχουμε. Σίγουρα θα θέλουμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας επειδή παίζουμε στο γήπεδό μας και ο κόσμος σίγουρα θα μας δώσει μια παραπάνω όθηση. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε τι πρέπει να προσέξουμε και πού πρέπει να χτυπήσουμε. Θεωρώ ότι δεν είμαστε στην κατάσταση 100% σαν ομάδα, γιατί είναι το λογικό. Και νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, όσο προχωράμε, μακάρι να προχωράμε, θα έρχεται και η καλύτερη απόδοση της ομάδας. Νομίζω το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα και να έρθουν οι προκρίσεις, έτσι ώστε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Ευχαριστώ. Andrei Buhalaki tarafından diyor ki biz elbette ki bu maraklı dövrdü ve çalışırız ki günden güne bizim komandayı yaxşılaşdıraq ve eminik ki gücümüzdən gələni edəcəyik ve hazır olduğumuzu bildiririk. Elbette ki hazırlık məşqlər hazırlık da yaxşı oldu ve hazır olduğumuzu size bildiririk. Επόμενο ερώτημα προς τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ναι, κύριε Καβαλά. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα.
Καλή αρχή σε όλους. Εύχομαι, Δημήτρης Μαργωμένος από gavros.gr. Να ρωτήσω, δύο ερωτήματα έχω για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Απ' τη μία, πώς φαίνεται στους παίκτες και αν το έχουν συζητήσει το γεγονός ότι μετά από 1,5 χρόνο περίπου θα αγωνιστούν πάλι μπροστά σε κόσμο, γιατί αύριο θα έχει ο Ολυμπιακός κόσμο μετά από αρκετό καιρό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι προσωπικό, αναφορικά με τα όσα ακούγονται με τα γραφικά για τον ίδιο και το κατά πόσο ισχύουν ή αν έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για ένα νέο συμβόλαιο. Φυσικά, αν μπορεί, μας λέει για όλα αυτά, έτσι. Ευχαριστούμε αρχικά για την καλή επιτυχία. Καλή χρονιά να έχουμε. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά μόνο προσμονή μπορούν να νιώθουν για το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και για μας αλλά και τους φιλάθλους μας να τους έχουμε ξανά κοντά μας. Και θεωρώ και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά αυτό περιμένουν και ανυπομονούμε αύριο να πατήσουμε το γήπεδο έτσι ώστε αρχίζει γενομένης από το ζέσταμα να νιώσουμε αυτόν τον παλμό που ο κόσμος μας δίνει σε όλα τα παιχνίδια. Sual oydu ki azarkeşlerin bir il yarım azarkeşler olmadığı için bu oyunda istiyorlar ki eşideler azarkeşlerle beraber bu oyunda ne hissiyatlar sizde ne hissiyatlar olacak ve bu ne hissiyatlarınızı bildirmek için sual verdi. Cevap oldu ki bizim için biz çok sevindik ki azarkeşler bizimle beraber olacak ve bizi ruhlandırır ve həyəcan içindəyik, gözləyirik o sabahki günü və çox xoşbəxt hiss edirik özümüzü azarkeşlərin iştirakı ilə. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, προσωπικά είμαι 100% συγκεντρωμένος στην ομάδα και το μεγάλο στόχο που έχουμε και ξεκινάει από αύριο στο να καταφέρουμε παιχνίδι με το παιχνίδι να φτάσουμε στους ομίλους του Champions League και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι και για την ομάδα και για τον κόσμο αλλά και για εμάς τους ίδιους ποδοσφαιριστές να αγωνιζόμαστε στο κορυφαίο επίπεδο, οπότε νομίζω ότι δεν χωράει κάτι άλλο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Τώρα όσον αφορά το άλλο σκέλος, νομίζω ότι οι κατάλληλοι να απαντήσουν είναι η διοίκηση και νομίζω ότι σε αυτούς πρέπει να απευθυνθείτε. Elbette ki biz Champions League'in üçüncü hissəsine çatmak istəyirik ve hazırız ki elimizden geleni edək. Öbürsü növbəyə hazır olmaq, Champions League'in öbürsü növbəsinə hazır olmağa elimizden geleni edəcəyik. Άλλο ερώτημα προς τον Ανδρέα, παρακαλώ. Κύριε Αγγέλη Καβαλά, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Μάρης Παπάζουγλου από την ΕΡΤ, την ΕΡΑ Σπορτ και την εφημερίδα Sport Day. Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους συναδέλφους. Ζητώ συγγνώμη γιατί με την κάμερα υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν μπορέσω να το λύσω και δεν μπορείτε να με δείτε. Ανδρέα, επειδή είσαι στην ομάδα από το μαζί, δηλαδή έχετε ξεκινήσει αυτή η ομάδα που, τότε που ανέλαβε ο Μαρτίνς, ο Πέτρο Μαρτίνς, το 18 είχε σερή προκρίσεις. Είτε στο Europa League αρχικά, στα αποτυματικά, είτε στο Champions League συνέχεια, χωρίς να έχετε χάσει ποτέ. Όλα αυτά τα παιχνίδια τι σε έχουν διδάξει? Γιατί όπως είπε σωστά, δεν μπορεί να είναι κάποια ομάδα, καμία ομάδα αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, απόλυτα έτοιμη. Συγγνώμη. Τι σε έχει διδάξει, δηλαδή τι πρέπει να κάνει μια ομάδα αυτή την περίοδο για να παίρνει τις προκλήσεις? Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό για μένα και όπως είπατε και εσείς με την εμπειρία που έχω αποκτήσει και έχει αποκτήσει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, το σημαντικότερο κομμάτι είναι να μην σκεφτόμαστε ότι είναι ένα παιχνίδι. Είναι δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά και ειδικά αρχίζει γενομένης από τη φετινή χρονιά που το εκτός έδρας γκολ έχει αλλάξει σε σχέση με τα προηγούμενα. Νομίζω πρέπει να το δούμε σαν δύο ημίχρονα τα δύο παιχνίδια ξεχωριστά, να δώσουμε βάση στο να είμαστε συγκεντρωμένοι στα αμυντικά μας καθήκοντα και όσο το δυνατόν να έχουμε καλύτερη αμυντική συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τους παίχτες και το πλάνο επιθετικά, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα κάνουμε, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα στην αρχή.
bizim için çok vazifdir ciddidir ki bunu bir belə adi bir oyun kimi yanaşmayaq ve ona ciddi yanaşmaq fikirdəyik ve nətər dedim qabaqcadan nət dediyim kimi bizim için bir ciddi oyundu ve elimizden geleni edəcəyik. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν υπάρχει από κάποιον δημοσιογράφο από το Αζερβαϊτζάν, παρακαλώ. Eğer Azerbaycan jurnalist tarafından sual varsa, xahiş edirik, sualınızı deyə bilərsiniz. Mən əlimi qaldırmışdım. Paraqalo. Buyurun. Sualım budur ki, Azerbaycan təmsilçisi düzdür, qırmızı-qara formada olub. Ancaq Qəbələ Panathinaikos səddini aşıb 2015-ci ildə. Məşqçiyə sualım iki hissədən ibarətdir. Bir, eyni aqibəti yaşamaq ehtimalı nə dərəcədə realdır Olympiakosun? Və ikinci sual, neftçi barədə ümumi qısa fikirləri necədir? Hər hala Tiflis Dinamosu ilə oyunlarını izləyib. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Dobro zərədim, adə dəqədələ. Olsun, afora, yəl-dəftəro erədimə. Αναφέρει τι γνώμη έχετε για την ομάδα του Νεφτσι Μπακού. Δεν έχω πολύ μεγάλη εικόνα. Προσπάθησα να δω κάποια λεπτά από τα δύο παιχνίδια τα τελευταία που παίξανε και προκρίθηκαν. Νομίζω ότι είναι μια σφιχτή ομάδα η οποία από τη μέση και μπροστά έχει ποιοτικούς παίχτες και κοιτάει να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις και τα κενά και τα λάθη του αντιπάλου. Την έχουμε δει και μαζί με τον προπονητή μας και σήμερα στην τελευταία προπόνηση νομίζω ότι θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για το ευρύτερο παιχνίδι. Βασίλη, με πριντή σουάλλον σουάλλο πασιά του Σιαπίλ με την εξής τεραφτά. Ικίντη σουάλλα τζαβάβ βέρδι πιζιμ τζενάβ Ανδρέι Ουχαλάκης. Deyir ki, yəni bir müddət baxdım Neftçi oyunlarına və bizdə elə bir fikir var ki, yəni güclü oyunçulardır qabağımızda və biz görürük ki, həm qabaqda olan oyunçular güclüdür və onların sistemi güclü olaraq qarşımızda bir belə güclü oyunçulardır. Onu Άμα πριν τη σοάλα, πάσα στο σιόπι μετά με παρασλή. Ο δεσμεύσεων του Ανδρέα, σε λίγο θα είναι κοντά σας ο προπονητής μας, ο κ. Μαρτίνς. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία, παρακαλώ. Όποιος δημοσιογράφος θέλει να υποβάλει ερώτημα, ανοίγει το μικρόφωνο και μας ενημερώνει για το μέσο που εκπροσωπεί. Για το πρώτο ερώτημα προς τον coach. Α, κύριε Γαβάλα, μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Χριστοφιδέλης Δημήτρης από εφημερίδα Live Sport. Καταρχάς να ευχηθούμε καλή αρχή, καλό ξεκίνημα στην σεζόν από την Ευρώπη και στον κύριο Μαρτίνς και στους ποδοσφαιριστές και σε όλη την ομάδα. Αυτό που θα θέλαμε να ρωτήσω, όπως ρώτησα και τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, είναι αν κρίνει ο κύριος Μαρτίνς ότι η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίπεδο που ήθελε, είναι σε καλύτερη κατάσταση, χειρότερη, πώς την περίμενε αυτή την περίοδο και αν είναι έτοιμη για τα δύο παιχνίδια με την Εύτσι. Μποτάρδη, μπονίσε τα τεμποράδα. Si pensa che chi sta a un livello che sperava sia sta un livello soddisfattorio come sperava e si sta al peor o miglior di quello che preparava? No, l'equipa sta bene. Attendendo ogni step che noi stiamo in questo momento, l'equipa sta a lavorare bene, sta
Temos muita coisa a melhorar, como é evidente, mas aquilo que eu perspectivava para esta, para a equipa e para os jogadores, muito sinceramente estou muito satisfeito. Uhum. E estamos a trabalhar uma velocidade muito interessante para a época em que estamos. Uhum. E estou muito satisfeito com o desempenho de todos. Η ομάδα είναι καλά, η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ και αν λάβει κανείς την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Βρισκόμαστε πάρα πολύ στην αρχή της σεζόν και υπάρχουν πολλά πράγματα προφανώς που μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα. Όμως δουλεύουμε σε μια ταχύτητα πολύ ικανοποιητική για την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε και μπορούμε να πούμε γι' αυτό πως η ομάδα βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Στο άλλο ότι ο οιντσουλάρων φυσική τσέχταν ναι βεζιατάδηλαρ. Ve maksimum olan derecede satabilirsiniz mi? Sualı oydu ki. Cevap da bizim Cenab Pedro Martins'ten değildi ki. Yani biz çok yakşı vezette olduğumuzu hissediyoruz. Her cehetten hazır olduğumuzu bildiririk. Ve günden güne yakşılaştığımızı ve oyuncuların yakşı, fiziki yakşı cehetten olduğunu size aydın ederek. Επόμενο ερώτημα προς τον coach. Παραλαμβάνω, ανοίγετε το μικρόφωνο και ζητάτε το λόγο. Ναι, καλησπέρα. Χρήστος Μεγλίδης, μπορώ να ρωτήσω. Βεβαίως. Από το Φως και το Real FM. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι ικανοποιημένος από το ρυθμό που έχει επιστρέψει προπονήσεις ο Ματιέ Βαλμπουενά και αν τον υπολογίζει. Και γενικά υπάρχουν προβλήματα στην ομάδα όπως το αυριανό αγώνα, πέραν των γνωστών. Si Mathieu Valbuena está bien, si está entrenando, entrenando bien, cuál es su nivel, si está disponible, en general si existen problemas con jugadores antes do jogo de manhã. Não, o Mathieu está bem, já começou a trabalhar com a equipa no domingo, apresentou já um negativo ao seu teste e, portanto, está a um nível. Ele praticamente esteve assintomático, esteve bem. Não há aqui um déficit físico, praticamente na semana em que não treinou com a equipa. Uhum. E apresentou-se em muito bom estado e, portanto, o Mathieu está pronto para o jogo da manhã. Uhum. O Mathieu está bem, προπονείται καλά, εδώ και μία εβδομάδα προπονείται με την ομάδα, έχει φτάσει και στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης, είμαστε λοιπόν πολύ ικανοποιημένοι, δουλεύει καλά και είναι έτοιμος για αύριο. Sual oydu ki, hazırlıkla məşqlər nətər alındı, yəni məşq nətər alındı. Cavab oydu ki, hər şey öz yerindədir, hər şey nətər istəyirdik, elə də alındı və hazırlıq sabahçı oyuna. Νίκος Κότσα από το ΜΕΚΑ και το 10.gr. Μετά από 507 ημέρες, το Καραϊσκάκι ανοίγει πάλι τις εξέδρες του για τον κόσμο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τον Ολυμπιακό, η παρουσία, η επιστροφή του των οπαδών του στο γήπεδο και σε προσωπικό επίπεδο και σε ομαδικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος όλο αυτό το διάστημα. Από το 2018 και μέχρι σήμερα είναι αίτητος στα προκριματικά. Είναι και αυτό ένα έξτρα κίνητρο να επεκταθεί το ρεκόρ ή είναι και μια ανησυχία να προσέχουμε για να έχουμε. 507 días después regresan los nuestros adeptos dentro de nuestro estadio. También una cosa muy motivante esa. Pero también es una provocación para nosotros, un reto que podemos superar, porque hasta ahora, desde 2018, nunca hemos perdido un juego en las preliminatorias dentro de nuestra casa. Una responsabilidad también. No, primero, grande simbolismo en términos de nuestros adeptos. Eso es importante. Y ellos son, de facto, a nuestra fuerza y también el porqué de nós estarmos aquí. Sem adeptos, o futebol não tem a mesma paixão e, portanto, no fundo, nós trabalhamos para os nossos adeptos e para o clube. O outro aspecto é que, de facto, toda a gente que joga no Caracas com os oponentes vê que, de facto, é muito forte a forma como os adeptos entusiasticamente nos apoiam. Esse é um fator absolutamente importante para nós termos estes resultados, como ele acabou de referir. Mas só por si não chega, temos que jogar bem, temos que ter qualidade no nosso jogo. Mas, acima de tudo, nós sabemos que temos uma força muito grande, que é os nossos adeptos, e que faz muito a diferença. Nos momentos mais difíceis, nós conseguimos nos transcender, porque eles, de facto, nos empurram para isso.
Είναι μια μέρα πάρα πολύ συμβολική, η αυριανή για εμάς, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό επιστρέφουν οι φιλαθλοί μας στο γήπεδο και όπως πολλές φορές έχει επαναλάβει, θέλει να πει ακόμα μία φορά πως το ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους δεν είναι το ίδιο, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ανάγκη το πάθος και χωρίς τους φιλάθλους μας λείπει το πάθος, επομένως δεν είναι καθόλου το ίδιο σαν ατμόσφαιρα και σαν θέαμα. Εμείς καθημερινά προπονούμαστε και δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε για να έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε ικανοποίηση στον κόσμο μας και στο σύλλογό μας. Επομένως, αύριο είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για μας, λόγω της επιστροφής των φιλάθλων στο πλευρό μας. Επίσης, όμως, πέρα από το συμβολική σημασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρακτικά θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο μέρος των επιτυχιών στις οποίες αναφερθήκατε οφείλονται στην παρουσία των φιλάθλων μας, γιατί πραγματικά μας σωθούν, μας πρόχνουν, μας βοηθάνε πάρα πολύ, μας μεταφέρουν την ενέργειά τους και μας βοηθούν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται από μας προσπάθεια, συγκέντρωση και αφοσίωση για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Yine de azarkeşlerin hakkında malumatlar verirler. Elbette ki bizim için çok sevindirici gündü sabah azarkeşlerin iştirakiyle. Bizim bu bir ildən artıqdır azarkeşlərin olmadığı üçün bizim üçün də elə yaxşı, ruhlandırıcı deyildi. Bizim üçün çox vacibdir onların iştirakı və inanırıq ki, bizə köməkləri dəyəcəklər. Əlbəttə ki, minnətdarıq bütün insanların köməyinə görə və əlbəttə ki, öz insanların köməyi deyir, amma biz əlimizdən gələni yenə edəcəyik və buna inanırıq. Βασίλης Κωνσταντόπουλος από novasports.gr και τα κανάλια Novasports. Καλησπέρα, coach, και καλή επιτυχία για αύριο. Καθώς είναι ένας μέτρητων προκρίσεων σε knockout αγωνές, θα θέλαμε τη γνώμη του για την κατάργηση του εκτός έδρας γκολ. Βασίλη, μαέστρο, ένας de passar dessa eliminatória, se não sou você desta fase. Queremos sua opinião sobre a anulação do gol fora de casa. Eu acho que é importante. Acho que vejo com bons olhos, embora favoreça um bocadinho em alguns momentos as equipas mais fortes. Mas por vezes era injusto o facto de marcar um gol fora depois teria essa vantagem. E há outro aspecto para mim importante, é que de facto, por vezes, os tempos extras ou os tempos dos 30 minutos extra, normalmente a equipa que fazia gol fora resolvia logo a eliminatória. E aqui os jogos vão ser muito mais bem disputados. Portanto, para mim é uma medida competitiva muito melhor, na minha perspectiva, com alguma proteção às equipas grandes, como é evidente, que dão mais, dão menos possibilidades às equipas pequenas de lutar com outras armas, mas globalmente os jogos vão ser muito mais competitivos, nomeadamente quando chegam ao prolongamento. Νομίζω πως είναι κάτι πραγματικά σημαντικό, είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο κατά καιρούς έχουμε δει πως ευνοούσε τις μεγάλες ομάδες, οι ομάδες οι οποίες είχαν πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από τις αντιπάλους τους. Ένα γκολ εκτός έδρας μπορεί να καθόριζε την πρόκριση. Επίσης, όταν το παιχνίδι κρινόταν στα έξτρα 30 λεπτά στις παρατάσεις, όταν το γκολ έμπαινε εκτός έδρας, πρακτικά καθόριζε μια πρόκριση, καθόριζε ένα αποτέλεσμα. Και καθόριζε την τύχη των μεγάλων ομάδων, κυρίως, γιατί οι ομάδες αυτές που είχαν την ευκολία να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά πως ήταν μια προστασία για κάποιες ομάδες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ με την κατάργηση του κανονισμού αυτού και νομίζουμε πως τα παιχνίδια θα γίνουν πραγματικά πολύ πιο ανταγωνιστικά και πολύ πιο ίσα για όλες τις ομάδες ανεξαρτήτως θέσεως. Αντάδυνο. Sağ olaraq desək ki, bəzi qanunlar dəyişdiriklərini deyirlər. Sözünü desəm, mən tam başa düşə bilmədim, amma qanunda olan bəzi dəyişikliklər haqqında aydınlaşdırırlar. Və bu, ona inadırlar ki, o dəyişikliklər bizə çox köməyi dəyəcək. Να ρωτήσουμε αν θέλει κάποιος δημοσιογράφος από το Αζερβαϊτζάν να υποβάλει ερώτημα. Eğer sualınız varsa, deyə bilərsiniz. Varso. Buyurun. Ha, mən eşidirəm. Eşidirəm mən. Hə, eşidirsiniz. Ha. Neftçini rəqibi ümumiyyətlə yaxşı öyrənə bildiniz yoxsa öz gücünüzü nəzərə alıb
daha çok ıslahlılığınıza yani dikkat yapabilirsiniz. Έχετε μάθει σχετικά με την ομάδα Νέφτη, έχετε μάθει καλά ή απλώς εμπιστεύεστε πολύ στις δικές σας δυνάμεις, η ερώτηση ήταν αυτή. Συγκονέσαι με τον μόνο κήπα του Νέφτη Μπακού, όσοι στα φοκάντε ενός σου κήπα. Ναι, το φοκάντε να μια κήπα και είναι importante, mas também conhecer os aspectos particulares do Baku. E é uma equipa que tem jogadores de qualidade. Tem internacionais do Azerbaijão e é uma equipa que fez dois bons jogos contra o Dinamo Tbilisi, na qual eu no primeiro jogo tive a oportunidade de ver. E, portanto, nós achamos que vamos ter um adversário que nos vai exigir um enorme respeito, vai nos criar dificuldades e temos que estar a um nível olímpicos para ultrapassá-lo. É nessa perspectiva que eu acredito. Teoricamente, provavelmente muita gente vai dizer que o Olympiacos é o favorito. Nós temos que provar na prática, porque, muito sinceramente, vejo uma equipa que tem jogadores de qualidade. Fisicá que συγκεντρώνεται περισσότερο στη δική μας ομάδα, γιατί πιστεύει πως αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό. Όμως εννοείται πως έχει μελετήσει την αντίπαλο, την ομάδα του Μπακού, η οποία είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές του Αζερβαϊτζάν. Είναι μια ομάδα η οποία έκανε δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια νικηφόρα απέναντι στην Δυναμό Τυφλίδας. Είχε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσει και τα δύο. Βλέπουμε λοιπόν πως είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα. Μια ομάδα που αξίζει όλο τον σεβασμό μας. Πολλοί θεωρητικά θα πούνε πως ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, γιατί είναι ίσως πιο γνωστό ή πιο μεγάλο όνομα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ, να σεβαστούμε τον αντίπαλο, να είμαστε προσεκτικοί και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να είμαστε ο Ολυμπιακός που όλοι γνωρίζουμε, αν θέλουμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της ομάδας του Μπακού. Elbette ki biz Özkan oyuncularımıza ve klubumuza çok yanaşırıq, çok o vaxta çok fikirləşirik. Amma demək deyil ki, Azərbaycan Neftçi komandasına diqqət yetmirik və çox onun haqqında çox bilirik və axtarmışıq da. Elbette ki, Neftçi komanda oyuncuları güclü oyunculardır və onların aralarında universal oyunculardan ibarətdir. Bizim o Neftçi oyuncularına hörmətimiz var və amma biz əlimizdən gələni edəcəyik. Bu sözləri çatdırız. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να σας ενημερώσουμε πως η προπόνησή μας αρχίζει στις 6.30 στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι. 9.30 το βράδυ εδώ η συνέντευξη τύπου της Νεύση και θα ακολουθήσει στις 10 το βράδυ η προπόνηση της Νεύση στο στάδιο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Καλό απόγευμα.